Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον στρατηγό Νεποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοτοκότσι, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Στην Κύπρο, ποια συμπεράσματα βγήκαν μετά και τις κοινές δηλώσεις Τσίπρα, Αναστασιάδη και Νετανιάχου? Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες συμμαχίες σε ευαίσθητους χώρους. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και οι δύο γνωστοί άξονες, έτσι έχουν ονομαστεί, που σχημάτισε τον έναν η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ και το δεύτερο η Ελλάδα πάλι με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Οι άξονες αυτοί στηρίζονται πάνω στη βάση των κοινών οικονομικών, πολιτικών, θα έλεγα και γεωστρατηγικών δεδομένων. Για τα δεδομένα δε που έχει η περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι δύο. Το γεωστρατηγικό ένα, διότι ξέρουμε ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία και αστάθεια. Πλέον από 7 χρόνια στη Συρία έχουμε σε εξέλιξη ακόμα την εσωτερική διαμάχη, τον εμφύλιο πόλεμο με τόσες πολλές εμπλοκές από το εξωτερικό. Τα υπόλοιπα προβλήματα που παρουσιάζει η Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, όπως και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, το γεωοικονομικό, το οποίο προέκυψε από τη στιγμή που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή εκεί μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου σημαντικά ενεργειακά αποθέματα. Εξαιτίας αυτών κυρίως των λόγων, αυτή η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, στα πλαίσια της οποίας έγινε και η σημερινή συνάντηση τριμερής, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διαπιστώνεται με βάση τις δηλώσεις ότι υπάρχει κοινή αντίληψη Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ σε αρκετά θέματα, κυρίως οικονομικά, όπως τουλάχιστον έχουν μέχρι τώρα εκφραστεί, και θα έλεγα και γεωστρατηγικά, έστω και αν στον τομέα αυτών των γεωστρατηγικών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σημαντικά στοιχεία από τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των τριών αρχηγών κρατών. Όσον αφορά στις αναφορές για τα ελληνοτουρκικά, ποιες είναι οι τελευταίες εξέλιξεις? Σε σχέση με την τριμερή? Ακριβώς, εννοείται. Ακριβώς. Θα έλεγα το εξής. Η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και η στάση της Τουρκίας έναντι αυτής της κατάστασης, έναντι του Συριακού προβλήματος και ταυτόχρονα έναντι της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος, δημιουργεί κοινά συμφέροντα των τριών χωρών, δηλαδή της Ελλάδος, της Κύπρου και το Ισραήλ. Η Τουρκία εν προκειμένου αποτελεί μια χώρα η οποία με τη στάση που τηρεί στην υπόθεση της Συρίας πρώτον, δεύτερον των ενεργειακών αποθεμάτων στην ΑΟΣ της Κύπρου και βεβαίως των διάφορων επεισοδίων που δημιουργηθήκαν, θα έλεγα προβλημάτων που δημιουργηθήκαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τον τελευταίο καιρό, σημαίνει ότι οι τρεις αυτές χώρες έχουν κοινά συμφέροντα και η στάση τους κατά της Τουρκίας είναι εν πολλής κοινή. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευτυχώς δηλαδή η χώρα μας, μέσα στα τόσα άλλα που αντιμετωπίζει ως προβλήματα, πολλά από τα οποία δεν τα χειρίζεται πολλές φορές και κατά τον καλύτερο τρόπο, η σύμπηξη αυτού του άξονα και γεωστρατηγικά εν προκειμένου της Τουρκίας είναι ιδιαίτερα θετική υπόθεση. Μάλιστα, στα διάφορα με το Σκοπιανό, πόσο δύσκολη είναι πλέον η συμφωνία μετά, βέβαια, ενώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση μετά και τις τελευταίες δηλώσεις ΖΑΕΦ? Δημιουργείται εδώ μια, θα έλεγα, ένα είδος αντίφασης. Απ' τη μια μεριά η ελληνική θέση, την οποία η ελληνική κυβέρνηση τη διακήρυξε, όπως ξέρουμε, πάει για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων και με αναθεώρηση του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Έτσι ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση και μάλιστα τη διακήρυξε πριν ακόμα ξεκινήσει τη συζητήση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στην αρχή πιστέψαμε ότι η γειτονική χώρα και κυρίως ο Πρωθυπουργός Ζάεφ ήταν ο άνθρωπος ο μετριοπαθής, ο άνθρωπος ο οποίος έδειχνε καλή διάθεση και ότι θα μπορούσαν να προσεγγιστούν οι απόψεις ανάμεσα στις δύο χώρες, έστω και αν η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν θα ήθελαν να περιλαμβάνεται στην ονομασία μέσα ο όρος Μακεδονία. Τον τελευταίο καιρό όμως, βλέποντας ο Ζάεφ ότι η ελληνική πλευρά δεν κάνει τον καλύτερο δυνατό χειρισμό,
Δηλαδή δεν υπάρχει ταυτότητα απόψεων στο σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας αρχικά. Στη συνέχεια διαπίστωση ότι και στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν υπάρχει ομόφωνη στάση, η ίδια άποψη για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος, άλλη άποψη για το ονοματολογικό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλη άποψη για το ονοματολογικό έχει ο Καμένος με τους ΑΝΕΛ, και διαπίστωσε δηλαδή ο ΖΑΕΦ ότι και η ίδια η κυβέρνηση έχει διχασμένη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Έχοντας αυτό υπόψη, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό μια στάση της γειτονικής χώρας επί του ζητήματος αυτού που μας προβλημάτισε. Δεν δέχεται το έργα όμνες, δηλαδή η όποια ονομασία δοθεί θα είναι μόνο, λέει ο ΖΑΕΦ, για διεθνή χρήση, στο εσωτερικό η χώρα θα την ονομάζουμε όπως θέλουμε εμείς, και δεν δέχεται αναθεώρηση του συντάγματος. Κάπου επεμβαίνει ο διεθνής παράγων μέσα και διαπιστώνουμε να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω ως προς το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, λέγοντας ο ΖΑΕΦ ότι κοιτάξτε, θα αναγκαστούμε μετά από λίγο σαν χώρα να αναθεωρήσουμε το σύνταγμά μας, διότι για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στοιχεία του συντάγματος πρέπει να τα προσαρμόσουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μια κατάσταση δηλαδή μπερδεμένη, αλλά και αβέβαια, όπως πολύ σημαντικό που δυσκολεύει πιο πολύ την προσέγγιση των δύο πλευρών και τη λύση μετά από αυτό, είναι το γεγονός ότι για αλλαγή του συντάγματος σήμερα ο ΖΑΕΦ δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας. Χρειάζεται τα 2/3 του κοινοβουλίου, δηλαδή 80 βουλευτές, τους οποίους όχι μόνο δεν τους έχει, αλλά και δεν θα μπορέσει να τους αποκτήσει με το γενικότερο πνεύμα που έχει δημιουργηθεί στη διπλανή χώρα εξαιτίας του δεξιού, θα λέγαμε, κόμματος, του πρώην κόμματος του Γκρόευσκη, γιατί ο Γκρόευσκη πλέον έπαυσε να είναι αρχηγός. Μετά από αυτό δηλαδή καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται, το να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία δεν είναι πολύ πιθανό, έστω και αν στις 12 του μηνός θα ξαναγίνει συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών και με την παρουσία του Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα. Μάλιστα. Στα δικιά μου να πάμε και στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Έξοδος από τα μνημόνια στις 20 Αυγούστου, με αρκετά ερωτηματικά να παραμένουν βέβαια. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Μήπως υπάρχει και άρωμα εκλογών μέσα στο 2018? Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα ακόμα, αλλά πάντως σχετικά με την έξοδό μας από τα μνημόνια στις 20 Αυγούστου τα πράγματα δείχνουν ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε προσχειρισμό τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση των απαιτουμένων για να τελειώνει η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος. Έχουμε ακόμα μη εκπληρωθήσεις προϋποθέσεις, τις οποίες αν δεν τις υλοποιήσουμε μέχρι τις 20 Ιουνίου δεν θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση, δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα τον Αύγουστο. Δεύτερο θέμα προς αντιμετώπιση είναι το πρόβλημα της ελάφρυνσης του χρέους, για το οποίο έχουν δεσμευτεί οι δανειστές μας, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, από το 2012, πλην όμως ακόμα δεν βλέπουμε να γίνεται καμία ουσιαστική κίνηση, παρά μόνο λεκτικές τοποθετήσεις από κάποιους για το τι πρόκειται να γίνει, και μάλιστα οι απόψεις αυτών που αναφέρονται στο θέμα αυτό, οι απόψεις εννοώ των Ευρωπαίων, δεν συμπίπτουν και μεταξύ τους. Θέμα σε εκκρεμότητα και αυτό. Το τρίτο θέμα, πολύ σημαντικό για μας, είναι τι θα γίνει μετά την 20η Αυγούστου, δηλαδή μετά από τρεις μήνες και κάτι, όταν θα βγούμε τυπικά από το μνημόνιο, πλην όμως έχουμε υπογράψει και θα αναγκαστούμε να υλοποιήσουμε κάποια μέτρα τα οποία θα τα υλοποιούμε ενώ θα λέμε τυπικά είμαστε εκτός του μνημονίου. Και το πιο άσχημο, θα υλοποιούμε μέτρα χωρίς να έχουμε, οικονομική ανταπόδοση, διότι ό,τι είναι να μας δώσουν οι δανειστές οικονομικά τελειώσαμε, 20 Αυγούστου δεν θα από 20 Αυγούστου και μετά δεν θα έχουμε να πάρουμε τίποτα, καμία οικονομική ενίσχυση, πλην όμως θα υλοποιούμε δεσμεύσεις τις οποίες μας επιβάλλουν. Βλέπω δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα μέχρι 20 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει αυτές τις τρεις απαιτήσεις. Εκλογές δηλαδή, βλέπετε? Ως προς το θέμα των εκλογών, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα
αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε δεδομένα τα οποία άλλα ενδεχομένως την ευνοούν για πρόωρη κατάληξη στις κάλπες και άλλα δεδομένα την πάνε προς τα πίσω. Μάλιστα. Λέγεται, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι φεύγοντας τυπικά, όχι ουσιαστικά, μόνο τυπικά από το μνημόνιο στις 20 Αυγούστου θα μπορεί να βγει στα πέριξ ο Τσίπρας, στα μέσα ενημέρωσης και στις πολιτικές συγκεντρώσεις και να λέει «Οι άλλοι σας βάλαν στα μνημόνια, εγώ σας έβγαλα». Κάτι που ενδεχομένως να το επικαλεστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση αυτό να καταλήξει σε εκλογές. Όπως ξέρουμε ότι την 1η-1η του 19 έχει δεσμευτεί η Ελλάδα με την υποχρέωση μείωσης των συντάξεων, να αφαιρέσει δηλαδή, να μειώσει τις παλαιές συντάξεις στα δεδομένα των καινούριων συντάξεων. Αυτό θα έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στους συνταξιούχους σήμερα και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Πότε θα γίνει? 1η-1η-19. Συμφέρει στον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις εκλογές νωρίτερα. Με δύο όπλα. Αυτό που προείπα, δηλαδή το ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια, και το δεύτερο, πριν να αρχίσουν οι περικοπές, να μπορεί να βγει στα μπαλκόνια και στα μέσα ενημέρωσης και να πει ότι εγώ στηρίζω τα συμφέροντά σας κλπ. Απ' την άλλη μεριά όμως θα έχει και ένα μειονέκτημα για τον Τσίπρα αυτή η περίοδος. Το γεγονός ότι θα περιορίσει την παραμονή του στην εξουσία περίπου κατά ένα χρόνο με δική του βούληση. Έχει δηλαδή και θετικά για την κυβέρνηση μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και ένα αρνητικό στοιχείο. Θα δούμε στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Τοτοκότση.